βρισκόμαστε στο μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Ένας μήλος ο οποίος είναι γεμάτος από μυρωδιές, από φρεσκοφουρνιστές λιχουδιές. Βλέπετε εδώ πέρα την πανοραμική άποψη του μήλου. Και βέβαια παραδοσιακός μήλος. Και θα δούμε τώρα εδώ πώς δουλεύει. Οι επισκέπτες όλοι είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι, διότι μιλάμε για μία πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Βλέπετε εδώ λοιπόν τι συμβαίνει με το μήλο, πώς γυρίζει, πώς δουλεύει. Ένας παλιός παραδοσιακός μήλος. Ο κόσμος όλος μένει στην κυριολεξία ενθουσιασμένος από αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά για την άλεση του σίτου. Παίρνουμε πληροφορίες πώς γίνεται, όπου μετά από σπασίματα και κοσκινίσματα προκύπτει το τελικό προϊόν, δηλαδή η λευκή φαρίνα που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή όλων των λιχουδιών. Και βέβαια από τον παραδοσιακό μας μήλο δεν μπορούν να λείπουν τα ξωτικά μας. Αυτό το ποντικάκι που έβλεπε. Οι σκανδαλιάρικοι ποντικοί που φωλιάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις στο αλεύρι. Και βέβαια, για να δούμε, να γνωρίσουμε λίγο εδώ το συγκρότημα του μήλου, το οποίο είναι το κληροδότημα του Ιωάννη Ματσόπουλου, που περιλαμβάνει το μήλο και μία έκταση 90 στρεμμάτων. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο του Κελινδρόμηλου, το μηχανουργείο, αυτό όπου βρισκόμαστε, το πλυντήριο, ξηρατήριο, τις αποθήκες, το μακαρονοποιείο, το Δημητροστρόβιλο και ένα συγκρότημα βοηθητικών κτισμάτων. Από το 1929 δεν παρατηρείται η μικρή αλλαγή στην τοπογραφία του συγκροτήματος. Βλέπετε εδώ τα σχέδια. Και συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε το γραφείο. Τι γινόταν λοιπόν εδώ? Για να δούμε τι κρύβεται πάνω. Όπα! Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπέροχα πραγματικά. Όμορφα, εντυπωσιακά όλα. Και βλέπουμε πώς γινόταν η χειρονακτική άλεση. Εδώ έχουμε παροιμίες, παραδόσεις, παραμύθια, οι μηλωνάδες και η ζωή στο μήλο. Για να κάνουμε μια γρήγορη περιήγηση. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Για να πάρουμε και μια πανοραμική άποψη. Πάμε να δούμε και από εδώ πώς κινείται ο μήλος. Πόσο εντυπωσιακό είναι το όλο εγχείρημα. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Thank you.
Ας πάρουμε και μια πανοραμική γεύση από το έξω και το γιορτινό περιβάλλον. Και για να δούμε και από εδώ που μας οδηγεί. Εδώ μας οδηγεί σε μια πανοραμική άποψη του Λούνα Πάρκ. Πω, είναι υπέροχα. Δείτε εδώ το ποτάμι. Και βέβαια στο βάθος το καράβι των πειρατών που κλέβει την παράσταση. Δείτε πόσο όμορφα είναι όλα. Εδώ, στο μήλο του εξωτικού.